Σήμερα είναι Παρασκευή 21η Απριλίου 1967. Η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη Ιανουαρίου Ιερομάρτυρος και τη συνοδείας αυτού. Η σελήνη είναι 12 ημερών. Ανατολή ηλίου 5 και 41, Δύσης στις 7 και 6. Λόγος της δημιουργητήσης εκρήσιμου καταστάσεως, από του Μεσονικτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Σήμερα ξημερώνει μια νέα ημέρα για την Ελλάδα. Μόνο που δεν είναι απλώς Ελλάδα. Είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκ, ένα μυστρί και μία πλάκα. Κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Το στείνετε στον ίμιτο με τα φτερά του σαν Βενετάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ. Συλλήψεις είναι αποδεκτές, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο. Αλλά μπορείτε κι από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία από τις τόσες του Απρίλη. Αρχίζετε πρωί-πρωί και τελειώνετε το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών κυρί. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν, τρέτε τζουμ. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τα διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 και ενισχύει Συντάγματος καθόλου το κράτος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Εν Αθήνες, την 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος, τα μέλη. Βράδυ της 21ης Απριλίου, ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση της Χούντας. Κανείς δεν ξέρει ακόμα τους τρεις υπουργούς που ακούνε στα ονόματα Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Πατακός, Νικόλαος Μακαρέζος. Όλοι όμως ξέρουν τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Κόλλια, εκπρόσωπο της δικαιοσύνης, που είναι ίσως τυφλή, όμως μιλάει. Σας μεταδίδω την ηχογράφηση μου του διαγγέλματος, το οποίο είναι αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, απίθυνεν προς τον ελληνικό λαό. Ελληνικέ λαέ, απομακρύν παριστάνω τα μάρτυρα της ενός εγκλήματος, το οποίο διαπάτεται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του έθνους μας. Η αδίσπεκτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτρατισμός μεγάλης μερίδας του τύπου, η μεθοδική επίθεση εναντίον όλων των θεσμών και διάβρασής των, ο κατεξευτελισμός του κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντηση των πάντων, η παράλυση της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψης κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας, η κακομεταχείριση των φοιτητών και σπουδαστών μας, η εθνική κάμψης, η σύνθεση και η εθελότης, η μυστική και φανερά συνεργασία μέχρις ανατροπής και τέλος τα συνεχή εμπριστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων, κατέστρεψαν την γαλήνη του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέρισαν συνθήκας μίσους και δικαδού και μας οδήγησαν στο κύμνος της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινε πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβαση του στρατού μας. Και η επέμβαση αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του συντάγματος. Αναστολή στο ελληνικό σύνταγμα, διαστολή όμως στη βασιλική οικογένεια. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος αναγγέλει.
μεγάλη συγκίνηση σας αναγγέλλω τη γέννηση του γιού μας, του διαδόχου του θρόνου. Είμαι βέβαιος ότι όλοι συμμερίζεστε την χαρά μας, όπως και εμείς εις κάθε στιγμή συμμεριζόμεθα την ειδική σας χαρά. Το ευτυχές γεγονός συμπίπτει με διαβεβαίωση την οποία έλαβαν από την κυβέρνηση σχετικώς με την πρόοδο της διαδικασίας αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί μέχρι τέλους του μηνός και εντός εξαμήνου θα παραδώσει το σχέδιο του νέου Συντάγματος εις την κυβέρνηση, η οποία μετά την τελική επεξεργασία του κειμένου θα το υποβάλει υπό την κύρωση του λαού δια δημοψηφίσματος. Ο γιος μου θα φέρει το όνομα του αγαπημένου πατρός μου και θα προσπαθήσουμε να τον μεγαλώσουμε μέσα εις την αγάπη για εσάς, όπως με ανέθρεψε και εμέ ο πατήρ μου. Έτσι, ο ανισόρροπος νοσούς ελληνικός κρατικός μηχανισμός ξαπλώνει επί της χειρουργικής κλίνης και δένεται για να υποστεί ακινδύνως την εγχείρηση. Νηστέρι λοιπόν στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα, η χώρα στην οποία γεννήθη η δημοκρατία, θα αποκτήσει σύντομα και κυρωμένον δια δημοψηφίσματος υπό του λαού δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος εν διενία της αναθεωρήσεως των μη θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος, όπερ άλλοθε απετέλεσε και των σκοπών της επεξεργασίας της οποίας έφυγε το Σύνταγμα παρά της Επιτροπής, και κατά αυτόν τον τρόπο αφήνοντας την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με όλο το δυναμικό την ολοκλήρωση και των υπολείπων απαραίτητων αντικειμενικών σκοπών του προγράμματος της Επαναστάσεως, να επιτύχει των δυνατών ανθρωπίνων συντομότερων από αυτής της στιγμής χρόνων, να αποδώσει με τα λειτουργία του αναθεωρημένου Συντάγματος την χώρα εις την συνταγματική τάξη, όπερ απετέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί βασικών και αντικειμενικών σκοπών προς τον οποίο η κυβέρνηση θα αποβλέψει με αποφασιστικότητα. Μέσα στα πρίβη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη. Αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτια πρώτη ποινική και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτια πρώτη ποινική και πρώτο τον στρατιώτη. Τραγούδια αγάπη σαν δική, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή, του 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή, του 21 του Απρίλη. Μες στις καρδιές, 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 του Απριλιού για χαρά. Θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Τώρα πια το όραμα είναι ένα. Και ρωτάτε, ποια η μορφή του οράματος? Εκείνον το οποίον εμάθατε από την γιαγιά σας, από τον πατέρα σας, από τον παπά της εκκλησίας, οι οποίοι σας ομιλούσαν δια την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σύνταγμα πιστεύω μας να γίνει, ναι, στο Σύνταγμα για ενότητα γαλήνη, ναι, στο Σύνταγμα για μια κρίση ιστορία, ναι, στην πρόοδο και στην ευημερία. Να γεννήσει μένα, ναι, γαλανέ μας.
στο Σύνταγμα για αγάπη και για ομόνοια. Ναι, στο Σύνταγμα για ευτυχισμένα χρόνια. Ναι, στο Σύνταγμα για μια Ελλάδα αιώνια. Ναι, στο Σύνταγμα για μια Ελλάδα αιώνια. Να γεννήσει με ένα ναι, γαλανέ μας ουρανέ. Γαλανέ μας ουρανέ, να γεννήσει με ένα ναι. Δεκέμβριος 1967. Η αποτυχημένη κίνηση του Κωνσταντίνου. 13 Δεκεμβρίου 1967, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος από τη Λάρισα. Ζητώ από τον ελληνικό λαό να συσπυρώσει τα στάξεις του προς ενίσχυσήν. Το εθνικό συμφέρον απαιτεί την εκ μέρους μου εκδήλωση πρωτοβουλίας της καταστρεπτικά συνεπίας της καταστάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Την κατάσταση της 21ης Απριλίου ή της επλαστογράφησεν ακόμη και το όνομά μου. Είναι αντίστοιχο ως τελεσμένο γεγονός για να αποφύγω άσκοπον αιματοχυσία. Βελτίων ειδήσεων. Η συνωμοτική αντεπανάστασης απέτυχε πλήρως, συνετρίβει. Από όλα τα σημεία της Ελλάδος καταφθάνουν επίσημοι αναφορές ότι οι εθνοδιωτικές δυνάμεις είναι παρά το πλευρόν και εκτελούν τας διαταγάς αποκλειστικώς και μόνον της εθνικής επαναστατικής κυβερνήσεως της 21ης Απριλίου. Η ησυχία απόλυτος επικρατεί εις ολόκληρον την επικράτεια. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίων. Εκ των ανακοινώσεων των ξένων πρακτορείων και επισήμως ήδη διενός σήματος της πρεσβείας της Ρώμης, επληροφορήθηκε η κυβέρνηση ότι ο βασιλεύς και η βασιλική οικογένεια μετά του τέως πρωθυπουργού προσεγγιώθησαν εις την Ρώμη. Η Επαναστατική Επιτροπή ανέθεσε την άσκηση των κατοικών των αντιβασιλέων εις τον αντιστράτηγο Ζωητάκη. Ορκίστη ο κύριος Ζωητάκης ως αντιβασιλεύς ενώπιον του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο αντιβασιλεύς έκανε την τιμή να αναθέσει εις εμέ των σχηματισμών της νέας κυβερνήσεως και εν συνεχεία με την κανονική διαδικασία εγένετο η ορκομοσία πρωθυπουργού και κυβερνήσεως ενώπιον του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Εις αυτό το σημείο ολοκληρούνται οι ιστορίες. Ο μεγάλος Θεός της Ελλάδος και η αποφασιστικότητα της Επαναστάσεως εχάρισαν δια μίαν ακόμη φοράν την ευτυχία εις των τόπων αυτών να αντιμετωπίσει την κρίση ανεμάκτως. Ο αντιβασιλεύς Γεώργιος Ζωητάκης εις την πρώτη του εμφάνιση. Ελληνικέ λαέ, αναλαβών εντολή της Επαναστατικής Επιτροπής την αντιβασιλεία δεν έχω άλλην φιλοδοξία παρά να διατηρηθεί εις την Ελλάδα ο θεσμός της Συνταγματικής Βασιλείας μετά την βαρύαν πλάνη εις την οποία υπέπεσεν ο κληρονομικός άρχον. Η Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο η κλίκα των συνταγματαρχών και των βασανιστών. Είναι και η φημωμένη φωνή των παλαιών πολιτικών. Ένα χρόνο μετά ο Γεώργιος Παπανδρέου από την απομόνωση. Η ημέρα της αναστάσεως του Κυρίου με την επέτειο τη σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησαν όλα τα ελευθερίας. Είναι και η φωνή των εκτοπισμένων καλλιτεχνών. Ο Μίκης Θεοδωράκης από τη Ζάβουνα. Η μέρα μας περνά μέσα στο δωμάτιο. Κάποτε παίζω πιάνο, άλλοτε διαβάζομαι. Τα παιδιά μας απασχολούν. Η μισθό δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ έξω από το σπίτι. Όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα είχαμε βροχές, χιόνια και ομίχλη. Τα χιόνια εδώ κάποτε διαρκούν ως τις 20 Μαΐου. Είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάζομαι δύο φορές τη μέρα στον αστυνομικό σταθμό. Στο σπίτι μας απ' έξω υπάρχει φρουρά, νύχτα και μέρα. Δύο σκοποί μπροστά στην πόρτα και ένας τρίτος κάνει βόλτες στον δρόμο. Τη νύχτα που το χωριό βυθίζεται στο σκοτάδι, το σπίτι μας φωτίζεται με δυνατούς λαμπτήρες και
είναι και κάποιες μοναχικές φωνές που μετά από χρόνια βγαίνουν από τη σιωπή τους. Το μήνυμα του Γιώργου Σεφέρη, πρώτο ελληνικό Νόμπελ, δημιουργεί αίσθηση σε όλον τον κόσμο. Βλέπω μπροστά μου τον Γκρέμ, όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τέντα. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Βέβαια είναι η Ελλάδα αυτών που αγωνίζονται στην παρανομία και στην εξορία. Η Ελλάδα της αντίστασης στη Χούντα. Προσοχή, προσοχή. Μιλάει το πατριωτικό μέτωπο. Μιλάει το πατριωτικό μέτωπο. Πατριώτες, η αντίσταση ενάντια στη φασιστική Χούντα άρχισε. Κάτω η φασιστική Χούντα. Ζήτω η δημοκρατία. Πατριώτες, το πατριωτικό μέτωπο καλεί όλους τους Έλληνες να ενωθούν και να παλέψουν για το γκρέμισμα της προδοτικής Χούντας. Να οργανωθούν αντιδικτατορικές ομάδες δράσης και να χτυπήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τους καταλυτές της δημοκρατίας. Έλληνες πατριώτες, ολόκληρη ανθρωπότητα καταδικάζει το τραγικό έγκλημα που έγινε στην πατρίδα μας, στην πατρίδα της δημοκρατίας. Όλος ο κόσμος είναι στο πλευρό του σκλαβωμένου από την προδοτική Χούντα λαού μας. Οι άνθρωποι της Χούντας απομονώθηκαν και αποδοκιμάζονται από όλους και παντού όπου τολμήσουν να εμφανιστούν. Πατριώτες, το γκρέμισμά τους μπορεί να γίνει μόνο από εμάς. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τα συμποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τα συμποδείξεις. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος. Δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Η 21η Απριλίου συνεχίζει πλέον διαγράφοντας την καταστροφική, ακαταλαβίστικη και παράλογη πορεία της. Αυτή η επανάσταση έχει πράγματι πολύ προσωπικό στυλ. Ξέφεραν εις τον κύριο Πρωθυπουργό ένα λόγο, το οποίο εκράτησε μέχρι πέρα το ιστοριοδιό του, διότι κατά το τσούμπλισμα αποδείχθη πάρα πολύ καιρό. Κυρίωπατες, μου δώσανε μισό και είναι από φραντόκοντα. Για τις αλεξιτότητας, επειδή έρχονται πρώτη φορά στη μονάδα σας, όποιος βγάλει το καλύτερο αρνί, ένα χιλιάρικο από μένα και 20 μέρες άδεια. Υποχρεωμένος και εκ των αισθημάτων αλλά και εκ της συγκινήσεως την οποία νιώθω ευρισκόμενος ανάμεσά σας, ενθυμούμενος ότι η πόλη αυτή φέρει το όνομα εκείνου ο οποίος πριν από χιλιάδες χρόνια ξεκίνησε να ενώσει τους Έλληνας με τα όπλα, καλώ όλους εμάς εις μίαν προσπάθειαν ενώσεως των Ελλήνων εις των δρόμων προς τα πεπρωμένα του. Εστε βέβαιοι ότι θα φτάσομεν εκεί που επιβάλλει και η κληρονομία του παρελθόντος
αλλά και η υποχρέωση του μέλλοντος. Η Πατρίς θα ευγνωμονεί όλους εμάς δια την τιάφτης σημασίας διασοβαρότητας προσφοράν υπηρεσιών προς αυτήν, εις τας υπηρεσίας της οποίας ελευκάνθητε η περισσότερη εξημών μέχρι σήμερα. Ο Θεός μαζί σας. Ο ήλιος, η θάλασσα, η ηλιοφάνεια είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικοί παράγοντες εις το πρόβλημά σας. Και η τρίτη συγκυρία άκρως υποκειμενική είναι ότι ο υιός μου τελειώνει την σχολή των πολιτικών μηχανικών. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Τα χρόνια περνούν μέσα στο σκοτάδι της Χούντας και με τη γοητεία της εξουσίας, όπου Γιώργος κερνάει, Γιώργος πίνει. Πρώτον, απαλλάσση των καθηκόντων του αντιβασιλέως των στρατηγών κύριων Γεώργιων Ζωητάκη. Και δεύτερον, διορίζει αντιβασιλέα των κύριων Γεώργιων Παπαδόπουλων, είναι ούτως παραλλήλως προς τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού και Υπουργού, ασκεί εν ονόματι του βασιλέως και την βασιλική εξουσία. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος, οι αντιπρόεδροι Στυλιανός Πατακός, Νικόλαος Μακαρέζος. Οι βαρύλιδουπες ανακοινώσεις και διαγγέλματα γίνονται ένα ευχάριστο χόμπι για τους αρχηγούς της 21ης Απριλίου. Η Επανάσταση συνεχίζει το έργο της μέχρι ολοκληρώσεως της ιστορικής αποστολής της. Από σήμερον, κατόπιν αποφάσεως της κυβερνήσεως, ανέλαβαν και τα καθήκοντα του αντιβασιλέως και ευελπιστώ ότι με την βοήθεια του Θεού και την συμπαράσταση όλων των δυνάμεων του έθνους θα δυνηθώ να ανταποκριθώ και στα νέα καθήκοντά μου, τηρών το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Η ζωή στην Ελλάδα ακολουθεί τις προδιαγραφές της Χούντας, διανθισμένη με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλής κουλτούρας. Κατά την πρώτη μεταμεσημβρινή, η συμπλατεία νομονίας, νεάνιδες με εθνικά συνδυμασίες, επιδένουσε αρμάτων διακεκοσμένων με ιδιαίτερα καλλιστησία και πασχαλινό χρώμα, προσέφεραν στην κύριων Πατακών πασχαλινό αυγό. Αν σημειωθεί ότι τα πασχαλινά άρματα, με την φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, προηγουμένην και πεανίζουσαν, περιήρχοντο μέχρι και των μεταμεσημβρινών ωρών τα κεντρικά σοδούς της πόλεως. Νεάνιδες προσέφεραν αυγά εις τους Αθηναίους περιπατητάς και τους ξένους τουρίστες. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ομολογουμένως έδινε χαρμόσυνων πασχαλινών τόνων, οφείλεται εις τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Ρίτσον. Εδώ ο κ. Πρωθυπουργός έσυρε τον αθάνατο ελληνικό χορό, το Τσάμικο. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αρχίζει η μάχη του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Οι εφημερίδες. Τα λόγια της αγάπης μας τραγούδι που ατέλειωτο το είχαμε αφήσει, γιατί έφυγε το καλοκαίρι εκείνο και τέλειωσε η αγάπη πριν αρχίσει. Το καλοκαίρι εκείνο δεν θα γυρίσει τις όμορφες στιγμές μας, δεν θα τις ξαναζήσω. Για μια στιγμή μονάχα και τη ζωή μου δίνω να ξαναζήσω.
νέες μουσικές συγκινήσεις ετοιμάζεται να γευτεί η Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες. Έχω παραπονό, μικρό παραπονό, γιατί δεν με νιώσες τόσο καιρό. Θέλεις να φύγουμε για να γλιτώσουμε από τη μοίρα μας, μα δεν μπορώ. Και επειδή η ζωή και η πρόοδος εις τα άτομα και τα έθνη εξαρτώνται από την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση, οι φιλοδοξίες εκείνης της εποχής είναι ψηλές και συγκεκριμένες. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το στέμα της Ευρώπης, οι εφημερίδες. Όμως η Χούντα δεν ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα, ενδιαφέρεται και για το πνεύμα. Πάντα με το δικό της προσωπικό στυλ. Αυτή τη φορά ο λόγος απευθύνεται στους πανεπιστημιακούς καθηγητές, αμέσως μετά τις πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών με επίκεντρο τη νομική. Πάντα κάπου υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να ακούσουν. Πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας, διότι αν δεν είναι άσπρο είναι γκρίζο. Αναλογιστείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα, αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας, κύριοι, απαντήσατε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητάς σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για αποχή εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του ιουδήποτε το κεφάλι, κύριοι. Αλλά φωτιά εις την ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων, οι οποίοι κατήφθηναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια λοχαγών, ο οποίος θα ετίθετο με τα στρατιωτών δηλών για να τους ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση, θα του έσπαζα το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια της εφόδου. Σπάστε το εσείς, κύριοι, διότι εσείς είστε οι στρατηγοί. Δεν επιτρέπεται καθηγητής να μπαίνει μέσα σε 20 φοιτητάς οι οποίοι προσήλθαν στην αίθουσα και να τους προκαλεί. Δεν ντρέπεστε εσείς να προδίδετε τους συναδέλφους σας και ήρθατε για μάθημα όταν έχουν άλλοι αποχήν δηλώσει? Και η μία γιορτή διαδέχεται την άλλη. Δοξολογίες, τελετές και εορτές διοργανώθησαν χθες σ' όλη την Ελλάδα για την ημέρα της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Στην εορτή του σταδίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κύριος Παταχός, ετώνησε μεταξύ των άλλων. Το ελληνικό έθνος επιλεγέν υπό της θείας πρόνοιας για την άρση του βάρους του καλού καγαθού εις την ιστορία της ανθρωπότητας, απέδειξεν εις τον 20ο αιώνα το ιστορικός ακατάληπτον του ψυχικού και πνευματικού δυναμισμού του. Οι εφημερίδες. Και το μυστρί γίνεται και αυτό ένα επαναστατικό σύμβολο. Δεν σπαταλάμε τα χρήματα του ελληνικού λαού εις εκλογάς. Δια τούτο και περισσεύουν για την εκτέλεση έργων. Στυλιανός Πατακός. Η 21η Απριλίου συνεχίζει δημιουργικά το επαναστατικό της έργο. Ένα το κρατούμενο. Και χιλιάδες οι κρατούμενοι.
Οι φυλακές γεμίζουν με δημοκράτες αγωνιστές. Στα κρατητήρια βασανίζονται σκληρά άνθρωποι της αντίστασης. Ο ελληνικός λαός υπομένει. Εν συνεχεία σήκωσαν το όπλο ψηλά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθώ κρεμασμένος ανάποδα με τα γυμνά πέλματα προς τα επάνω. Ο ψηλός άντρας πήρε τότε ένα λεπτό μαστίγιο και άρχισε να με χτυπά στα πέλματα, ενώ ο λοχαγός Κουρκουλάκος σε κάθε χτύπημα με ρωτούσε διάφορες ερωτήσεις για πρόσωπα και πράγματα. Μετά το πρώτο στάδιο του ξυλοδαρμού, με σήκωσαν όρθιο και με διέταξαν να χτυπώ με δύναμη τα πόδια μου και σημεντένιο τάπεδο που το είχαν βρέχει. Με τον τρόπο αυτό τα πόδια μου έτριζαν. Εν συνεχεία επανέλαβαν το κρέμασμα ανάποδα και τον ξυλοδέρμο. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Κάθε φορά που έκανα τις αισθήσεις μου έριχναν στο πρόσωπό μου ένα γκουβά νερό. Όταν πια τα πόδια μου από το ξύλο με σήκωσαν και επειδή δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος με στήριξαν μισολυπό πάνω στο τοίχο, ενώ δύο άντρες χτύπαγαν ένα γάτι στο πρόσωπο και μου τραβούσαν τρίχες από το μουστάκι. Τίνσε μοναχιάς μες τη νύχτα, ουρλιάσουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι μ' έχουν πιάσει μες στα δίκτυα, για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. ...1973... Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Στο ναυτικό γίνεται κίνημα για το οποίο το ραδιόφωνο της εποχής δίνει τη δική του ερμηνεία. Η νοσταλγή του παρελθόντος, η παρενόρθωση του οποίου είναι ιστορικός και πολιτικός αδύνατος και αδιανόητος, απεφάσισαν να δημιουργήσουν κάποιαν κίνηση για την πρόκληση εντυπώσεων. Αλλά ως κατά καλό να συμβαίνει, απεδείχθηκε αυτή οπερετική ως σύλληψης και ως εκτέλεσης. Απτόητη 21η Απριλίου συνεχίζει, ανανεώνοντας συνεχώς το πρόσωπό της. Κηρύσσει την Ελλάδα σε προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εθνικό πρόγραμμα. Δελτίων ειδήσεων. Η Ελλάς ανεκηρύχθη εις προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Την πολιτική μεταβολή ανήγγειλε την πρώτη μεταμεσημβρινή δια διαγγέλματός του προς τον ελληνικών λαών ο αρχηγός του κράτους, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το διάγγελμα του αρχηγού του κράτους, κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, έχει ως ακολούθως. Ελληνικέ λαέ, εν ονόματι της επαναστάσεως η οποία συνεχίζεται αναπτυσσομένη μέχρις ολοκληρώσεως και κατοχυρώσεως της αποστολής της, απευθύνομαι σήμερον προς το νουν αλλά και προς την καρδίαν σου και με υψηλή συνείδηση του υπερτάτου χρέους έναντι του έθνους και της ιστορίας, σε καλό όπως ερώμενος υπεράνω ατομικών αδυναμιών, αντιμετωπίσεις το θέμα της Ελλάδος με αποκλειστικώς εθνικά κριτήρια χάρη του μέλλοντός σου και του μέλλοντος των γενεών που έρχονται. Έλληνες δημοκράτες και πολιτικές φυσιογνωμίες, αυτοεξόριστοι στην Ευρώπη, ορθώνουν το δικό τους πολιτικό λόγο. Το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή για αυτά που συνέβησαν σήμερα στην Ελλάδα. Με την σημερινή αυθαίρετον απόφαση της κυβερνήσεως των Αθηνών αποκορυφούται η εθνική κρίση στην Ελλάδα.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προέβη στην δραματική αυτή ενέργεια για να εκστρέψει την προσοχή του ελληνικού λαού από τα πρόσφατα γεγονότα και προπαντός από το οξύτατο πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί το πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή δεν είναι η βασιλευωμένη ή η αβασίλευτος δημοκρατία, αλλά η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Το πρόβλημα δε αυτό ακριβώς επεσήμανα εις τα τελευταίες μου δηλώσεις. Συνιστών προς αποτροπή βιαίων εξελίξεων την αναζήτηση ειρηνικής και αβιάστου επιλύσεώς του. Πιστεύω ως εκ τούτου ότι η κυβέρνηση ανεκήρυξε την δημοκρατία για να διαιωνίσει την δικτατορία. Εξοραίζουν αυτή με εκλογάς και δημοψηφίσματα. Προφανώς πιστεύει ότι με όλα αυτά απλοποιεί το πρόβλημά της χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι το περιπλέκει και ότι το καθιστά οξύτερον. Ως γνωστόν, η κυβέρνηση σε χρησιμοποίησε ως πρόσχημα δια το νέο της πραξικόπημα την τραγωδία του ναυτικού, αναμίξατα εις αυτήν το όνομα του βασιλέως και το ειδικόνι. Κατηγορηματικώς δηλώ ότι τα αναφερόμενα επ' αυτού εις το κυβερνητικό ανακοινωθέν είναι εντελώς ανακριβή. Εάν είχα ενθαρρύνει καθιονδήποτε τρόπο την εξέλιξη αυτή, θα είχα το θάρρος αλλά και το ηθικό καθήκον να τα επιβεβαιώσω. Δηλώσεις του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι, τις οποίες μας μετέδωσε πρόλη. Ακούστε αντιδράσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Πρώτα η κυρία Ελένη Βλάχου που ήρθε στο στούντιο. Κυρία Βλάχου, γιατί νομίζετε ότι απεφάσισε το καθεστώς να πάρει αυτή την πρωτοβουλία αυτού του στιγμή? Πράξεις πανικού. Το πιστεύω και το πιστεύουν και οι περισσότεροι γνώστες ελληνικής καταστάσεως με τις οποίες μίλησε σήμερα. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία εσωσορεύτησαν απάνω στην ελληνική κυβέρνηση και έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την ίδια την κυβέρνηση παρά για οποιονδήποτε άλλον. Πιστεύετε ότι προετοιμαζόταν από καιρό αυτό το πράγμα ή ήταν η απόφαση της στιγμής? Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το κρατούσαν ακριβώς για να το παίξουν σαν τελευταίο ατού και αυτή τη στιγμή το βέβαια. Και κανένας δεν μπορεί να έχει αντίρρηση ότι δεν δει κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν χθες υπάρχουν σήμερα και θα υπάρχουν αύριο. Και ας μην ξεχνούμε ότι έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Έχει ξυλωθεί η δικαιοσύνη, έχει ξυλωθεί η εκκλησία, το πανεπιστήμιο, ξυλώνεται η οικονομία και τώρα διαλύεται το ναυτικό ή αεροπορία. Και ενδεχομένως πρέπει να ελπίζει κανένας ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατό, τιμή, Έλληνες, πατριώτες, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιλαμβάνονται τον καθήκον τον οποίο παίρνει το. Πρέπει να γνωρίζει η κυρία αυτή, Ελένη Βλάχου, ως και πας βρικόλαξ του αμαρτωλού παρελθόντος, ότι παρήλθε έναν επιστρεπτή εκείνη η εποχή. Με την κυρία να ασχολούμαι άπαξ και τέρμα και προς απογοήτευσή της. Στυλιανός Πατακός. Συνέχεια ακούτε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση που είμαι σε θέση να επικοινωνήσω με τους σκλαβωμένους αδελφούς μας στην πατρίδα. Η φωνή του απελευθερωτικού κινήματος, αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας, προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό στον αγώνα του λαού μας για την εθνική υπερηφάνεια και τη ελευθερία. Προσφέρει την τακτική, απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στους αγωνιστές του εξωτερικού και το λαό που με τόση καρτερία και τόλμη αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει 5 σχεδόν χρόνια τη στιγμή αμερικανική κατοχή της πατρίδας μας. Με ιερή συγκίνηση υποκλινόμαστε στους αγωνιστές που σαν περήφανοι Έλληνες αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τους νέους δοσίλογους στις φυλακές, στα κρατητήρια, στην Μπουμπουλίνα, στο Διόνυσο, στην Εσά, στην Εξορία και στην Απομόνωση. Είναι για μας τα σύμβολα του αγώνα, η νέα ελληνική ηγεσία που θα θέσει αύριο τα θεμέλια της νέας ανεξάρτητης κυρίαρχης και δημοκρατικής Ελλάδας. Όμως το έδαφος τρίζει κάτω από τα πόδια των χουντικών συνταγματαρχών.
Ωστόσο αυτούς τίποτα δεν τους σταματά. Αντί για εκδηλώσεις, τώρα διοργανώνουν δημοψηφίσματα. Ανακοινούμε την Υπαρίθ 754 της 13ης Αυγούστου 1973 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου εν Ολομελία. Το Δικαστήριο Διαυτής λαβών υπόψη την απόρριψη των κατά του κύρους της ψηφοφορίας και της διενεργίας εν γέννη του δημοψηφίσματος υποβλητιστών ενστάσεων δια της προηγηθής υπαρίθμου 753 αποφασεώς του. Ότι κατά νόμον δια την κύρωση υπό του λαού του σχεδίου ψηφίσματος απαιτείται πλειονοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των εγκύρων ψήφων. Ότι επί τη βάση του συνημένου εις τον παρόντα πίνακο. Επί 4.891.626 εγκύρων ψηφοδελτίων. Τα φέροντα την ένδειξη ναι ψηφοδέλτια ανέρχονται εις 3.843.318. Να γεννήσει μένα ναι, γαλανέ μας ουρανέ. Στην Μπασαρέλα της 21ης Απριλίου εμφανίζεται θριαμβευτικά ο Σπύρος Μαρκεζίνης. Αποδεχόμενος την τιμή να σχηματίσω την πρώτη κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, είχω πλήρη συνείδηση του βάρους της ευθύνης. Και εννοώ της αυξημένης ευθύνης λόγω των ειδικών σημερινών συνθήκων. Η Ελλάς, κατόπιν του δημοψηφίσματος του παρελθόντος Ιουλίου, είναι προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο εκλεγής πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώτης εκλογής του εκήρυξεν και μετατάφτα διεκήρυξεν την πρόθεσή του το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η λειτουργία του πολιτεύματος. Προς τούτο εκκρεμεί το ουσιώδες θέμα της διενεργίας εκλογών, η να ο τόπος αποκτήσει βουλή και κυβέρνηση απολαμβάνουσα της εμπιστοσύνης της. Αλλά ακριβώς αυτή η μετάβαση προς τις εκλογές δεν είναι απλούν θέμα. Πρέπει οι εκλογές να διεξαχθούν κατά τιούτων τρόπων ώστε πας καλόπιστος να δεχθεί το αδιάβλητον της ενεργίας των. Τούτο, όχι τόσο δια να πάσει η αντιδικία, διότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί εφόσον ιστορικώς είναι επιβεβαιωμένο ότι κατά κανόνα όσοι χάνουν στην Ελλάδα τις εκλογές συνήθως παραπονούνται δια των διαβλητών της εξαγωγής των. Αλλά διότι είναι πράγματι ανάγκη ο τόπος να αποκτήσει κυβέρνηση της ειδικής του επιθυμίας. Διότι μόνο μια αντιάρτη κυβέρνηση, πράγματι λαοπρόβλητος, θα δυνηθεί να ανταποκριθεί εσωτερικώς και εξωτερικώς εις την προσφορατέραν αντιμετώπιση σειροής δυσκόλων προβλημάτων. Το τέλος όμως πλησιάζει. Ο επιθανάθιος ρόγχος της Χούντας αρχίζει σκορπίζοντας γύρω της τον θάνατο. Όμως πια ο ελληνικός λαός ξεσπάει συσπυρωμένος γύρω από την εξάγερση των φοιτητών με κεντρική εστία το Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο,
Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Όταν σήκουν το χέρι, όταν σήκουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Εδώ το Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαυσε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Έλληνες ελεύθεροι πολίτες που ακόμα βρίσκεστε κατά χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας. Μείνετε κοντά μας. Μη φοβηθείτε τα τάγκ που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ακίνητα. Δεν μπορούν να κινηθούν. Μόλις κινηθούν θα τα ακολουθήσετε. Θα ζητοκραυγάσετε τον εθνικό ύμνο και οι φαντάροι επάνω τους, επάνω από τα τάγκ θα σας χαιρετήσουν. Οι καρδιές των φαντάρων μας που βρίσκονται μέσα και πάνω στα τάγκ χτυπούν στο δικό σας παλμό. Ζήτω το αδούλωτο ελληνικό φρόνημα. Κάτω η Χούντα. Ζήτω η δημοκρατία. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εκτεύομαι στους 1050 χιλιοκύκλους. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ευκαιρία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόφη του σπατιού την τραμολή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάλεγε. Από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανερχομένη σε ελευθερία. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική λαέ, συμμετοδίδομαι διαχείριση της Συντελεστικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, Οι αντιδράσεις πανικού συνεχίζονται με δηλώσεις πανικού. Ελληνικέ λαέ, με βαθύαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Αυτό είναι και το κύκνιο άσμα του Παπαδόπουλου. Ο τύραννος πέφτει, αλλά όχι και η τυραννία. Η χούντα του Ιωαννίδη διαδέχεται τη χούντα του Παπαδόπουλου. Ακόμα ένας νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται. Ο Φέδων Γκυζίκης. Ορκίστη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο αντιστράτηγος κύριος Φέδων Γκυζίκης, διοικητής πρώτης στρατιάς, υπό τη σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου Σεραφείμ. Ο στρατός μας εις την Ξηράν, το ναυτικό μας εις την θάλασσαν, η αεροπορία μας εις τους εθέρας και τα σώματα ασφαλείας του παρέχουν την πλήρη εμπιστοσύνη των και καλούν τον λαό να σταθεί πλάι του δια την σωτηρία του έθνους. Ακόμα ένα διάγγελμα. Ελληνικέ λαέ, υπήκον εις τας προσταγάς του καθήκοντος προς την πατρίδα και την φωνή της εθνικής μου συνειδήσεως, απεδέχθην εντολή των ενόπλων δυνάμεων του έθνους και ανέλαβον την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν τρέφω προσωπικά φιλοδοξίας. Τα χαρτιά της πολιτικής τράπουλας μοιράζονται για το τελευταίο παιχνίδι. Ο κύκλος του δράματος αρχίζει να κλείνει τον Ιούλη του 1974 με το πραξικόπημα της Κύπρου. Λευκοσίας ότι ο πρόεδρος Κύπρου ανετράπη υπό των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Η κατάσταση στην Κύπρο ελέγχεται πλήρως υπ' αυτών. Και κλείνει δραματικά όπως άρχισε
με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Η Χούντα ανακοινώνει το γεγονός απολογούμενη. Την πέμπτη πρωινή της σήμερον ετουρκικέ ένοπλη δυνάμεις άνευ ουδέμιας αφορμής ουδέ προειδοποιήσεως ενήργησαν απόβασιν και εισέβαλον εις την νήσον Κύπρον. Κατά πλήρη περιφρόνησιν προς πάσαν αρχήν του διεθνούς δικαίου και υφισταμένους δεσμούς συμμαχίας, τα τουρκικά όπλα στρέφονται κατά των Ελλήνων και των Κυπρίων αδελφών μας. Πλήττονται ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα. Παραβιάζονται δικαιώματά μας απορρέοντα εκ διεθνών συνθήκων. Η Ελλάς επιδιώκουσα παγίως την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μετά των γειτόνων της εντός του πλαισίου των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της αρχής του αμοιβαίου συμβασμού και της μη επεμβάσεως εις τα εσωτερικά των ξένων κρατών, ουδε μίαν ενήργησεν πρόκλησιν, ουδε προέβη εις ενέργειαν την αφήγουσαν την Τουρκίαν ή τα δικαιώματα της τουρκικής κοινότητος εν Κύπρο. Γη των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών που μεθούν, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του ονείρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Η Χούντα πέφτει κάτω από το βάρος της λαϊκής πίεσης και του χάους που δημιούργησε. Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τις οποίες τελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτικήν κυβέρνηση. Προς τούτο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Φέδων Κιζίκης, συνεκάλεσε σήμερον την Δευτέρα μετά μεσημβρινή η σύσκεψη υπό την Προεδρία του τους κυρίους Παναγιώτην Κανελόπουλον, Στέφανον Στεφανόπουλον, Γιώργιον Αθανασιάδην Νόβαν, Σπύρον Μαρκεζίνιν, Γιώργιον Μαύρον, Πέτρον Γαρουφαλιάν, Ευάγγελον Αβέροφ Τοσίτσαν και Ξενοφόντα Ζολόταν. Τις συσκέψεις μετέσχουν επίσης ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος, ο αρχηγός στρατού αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Αραπάκης και ο αρχηγός αεροπορίας αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου. Και πολιτικοί παράγοντες της Ελλάδας επιστρέφουν στον τόπο. Ο κύριος Ζισκάρ Ντεστέν έθεσε ένα αεροσκάφος εις την διάθεση του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή ή να δυνηθεί ούτως να απειχθεί εις Αθήνας. Τούτο ανεφέρετο απόψε εις Παρισίους εκ του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Εκ της αυτής πηγής διευκρινίζεται ότι ο αρχηγός του γαλλικού κράτους ετηλεφώνησε εις τον κύριον Καραμανλήν για να το ευχηθεί καλήν τύχην και να το εκφράσει την υποστήριξή του. Ο κύριος Καραμανλής από της ειδικής του πλευράς απέστειλεν ευχαριστήριον μήνυμα εις τον πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το φέρον τον κύριον Καραμανλήν αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί εις τον ανατολικόν αερολιμένα του ελληνικού. Σήμερα είναι Τρίτη, 21η Απριλίου 1987. Η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη Ιανουαρίου Ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού. Η Σελήνη είναι 17 ημερών. Ανατολή Ηλίου στις 5 και 42, Δύση στις 7 και 6. Μετά 20 έτη. Τι μένει σήμερα από όλα αυτά? Ίσως αυτή η μικρή φράση που δεν αφήνει τη μνήμη να χαθεί και μας μαζί της. Δεν ξεχνώ. Ποτέ πια φασισμός.